Yes, this could happen in football, happen today. I am angry for the way in which we lost, but on the same time I must tell you that I am satisfied about the way of the team played, because really there were 9 changes from the last game against AEK. The error inside of this team, players that came without having one official game in this winter, and there are a lot of new players and new positions between them, and without having chemistry. But we took this risk because we played on Sunday this kind of games with a lot of energy that we spend, and also for the next game against Olympiacos on Sunday, we protect all the energies of our players. Ναι, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Είμαι θυμωμένος με τον τρόπο με τον οποίο χάσαμε, αλλά ταυτόχρονα είμαι και πάρα πολύ ικανοποιημένος από τον τρόπο που λειτουργήσε η ομάδα μου συνολικά στο γήπεδο στο σημερινό παιχνίδι. Γιατί είχαμε σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι 9 αλλαγές στην 11η. Πολλούς ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ακόμα παιχνίδι στα πόδια τους αυτή τη σεζόν από το χειμώνα και μετά, προερχόταν από προετοιμασία. Είχαμε καινούργιες παίχτες σε καινούργιες θέσεις. Οπότε από αυτή τη άποψη είμαι ικανοποιημένος για το πώς λειτουργήσαν και το πώς αντέδρασαν μέσα στο γήπεδο. Ήταν ένα ρίσκο το οποίο έπρεπε να το πάρουμε, και γιατί προερχόμαστε από ένα τέτοιο παιχνίδι την Κυριακή, όπου ξοδέψαμε πολλή ενέργεια. Έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και επιλέξαμε σήμερα να κρατήσουμε ενέργεια για το παιχνίδι της Κυριακής. These situations, these mistakes, let's say like this, of 5-10 meters more on the right instead to be on the center, or not appreciating very well one situation in one against one, being on the back of the opponents, came because of this lack of chemistry and the informations that are between us, which are built in time. Always I told you that in a team, it's when you have find the chemistry. After step by step, you have to give possibility to the new players to enter step by step and to understand the way of playing, to gain confidence. But today we were forced to do this, and we did it. And again, I have to tell you that I am satisfied, because really this is not deserved result for Panionios. We had much more opportunities. I don't remember them to have something, maybe a small pressure, but no opportunities. And we had really 6 big opportunities to win this game, not to draw. Αυτά τα λάθη που προκύπτουν από κάποιες λάθος τοποθετήσεις, από μια λάθος εκτίμηση της φάσης, προκύπτουν από αυτή την έλλειψη χημίας που υπάρχει όταν αγωνίζεσαι με πολλούς καινούριους ποδοσφαιριστές. Αλλά ήταν, όπως είπα, ένα ρίσκο το οποίο έπρεπε να πάρουμε σήμερα, ίσως και κόντρα στη φιλοσοφία που σας έχω εξηγήσει. Αυτά η χημεία ανάμεσα στην ομάδα έρχεται μέσα από τις προπονήσεις και από την καθημερινή δουλειά, και πρέπει να δίνουμε χρόνο στους ποδοσφαιριστές να ανταποκριθούν και να αφομοιώσουν τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας. Ωστόσο, σήμερα ήταν κάτι που έπρεπε να το κάνουμε, αλλά συνολικά θεωρώ ότι το παιχνίδι σήμερα ήταν καλό για την ομάδα μου, και είμαι περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου και ικανοποιημένος. Ήταν ένα αποτέλεσμα, η νίκη του Πανιωνίου, την οποία δεν την άξιζε. Είχαμε περισσότερες ευκαιρίες, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες, περισσότερες από 6. Ο Πανιώνιος, αν εξαιρέσουμε κάποιο σημείο του παιχνιδιού που πίεσε, δεν είχε να επιδείξει άλλες φάσεις εκτός από τα γκολ. Καλησπέρα. Το μυαλό μας είναι όλο στην Κυριακή. Είναι έτσι. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σε μια δεύτερη σελίδα που πρόσχεται στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με την οποία, σύμφωνα με το οποίο ο κ. Μητσέσκο συμφωνήσει με την κατάσταση αδέγεια του καλοκαίρι. No, it's not true. It's not true. I said one thing, and I promise to my owner, if something would happen in one moment, he would be the first person to know. Then, until that moment, I have a contract with PAOK for another year. I am here to respect my contract. If he thinks to change me in one moment, this would be another problem. But this is the story, and I am like this. I promise something, and I will keep my promises. Αυτά λοιπόν είναι όλα ψέματα. Έχω δώσει μια υπόσχεση στον κύριο Σαββίδη από την πρώτη στιγμή, ότι αν προκύψει οτιδήποτε, θα είναι ο πρώτος που θα το μάθει. Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το σέβομαι,
Έχω υπογράψει για ακόμα ένα χρόνο, είμαι εδώ και δεν σκέφτομαι το οτιδήποτε άλλο. Αν κάποια στιγμή ο κύριος Αβίδης είναι αυτός που θέλει και αποφασίσει για τους δικούς του λόγους να απομακρύνει, είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση, αλλά εγώ έχω μάθει να δίνω μια υπόσχεση και να την τηρώ μέχρι το τέλος. Γνωρίζοντας την πρακτική του με τους παίκτες που έρχονται καινούργοι στην ομάδα του, από αυτούς που είδε σήμερα για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι, μπήκε κανείς στο μυαλό του για το ντέρμπι της Κυριακής? Yeah, some of them they showed the quality, they showed the smartness, maybe the pace, maybe the understanding with the other players is not perfect. Then I will see, but inside of the squad, 18 players probably will be some of them. Ναι, κάποιοι ποδοσφαιριστές έδειξαν και την ποιότητα και την εξυπνάδα, την αντίληψη για τον τρόπο του παιχνιδιού μας. Ίσως να μην ήταν τέλεια από πλευράς ταχύτητας ή κατανόησης και επαφής χημίας με τους συμπαίκτες τους, αλλά σίγουρα στην 18άδα κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι. Ναι. No, I made Malakia. Yes. Because I should have kept until the end the correct situation, not to think about Sunday game, and I made a change that broke the balance of the team in the last 20 minutes. Όχι, το λάθος είναι δικό μου. Εγώ έκανα λάθος εκτίμηση. Έπρεπε να αφήσω μέχρι το τέλος την ομάδα που θεωρούσα ότι έπρεπε να παίξει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έκανα μια λάθος αλλαγή που χάλασε τη χημεία της ομάδας. There are mistakes that in football could happen. Now we have to regain the psychology of the players that they did mistakes, because they know very well. They are the first to know. And for the next game, for sure they will bring us the victory. Είναι λάθη τα οποία γίνονται. Είναι λάθη τα οποία τα ξέρουν πρώτα απ' όλα οι ίδιοι ποδοσφαιριστές που τα έκαναν. Οπότε από τώρα και μέχρι το παιχνίδι της Κυριακής θα πρέπει να τους αναπτερώσουμε το ηθικό, να καταλάβουν, να τους βοηθήσουμε να είναι καλύτερα. Γιατί στο ποδόσφαιρο αυτά συμβαίνουν. Έλα, Γρηγόρη. Μισό λεπτό, Γρηγόρης, και μετά εσύ. Σήμερα που μιλάμε για την δεκάδα της Κυριακής, κάποιες από τις επιλογές που έχει στο σημερινό παιχνίδι, ίσως φανερώνουν και κάποιες άλλες από τον αγώνα της Κυριακής? I have some, maybe 10, 9 players, for sure I have. 9-10. I have a little bit doubts with one or two, but position and it. Έχω κάποιες αμφιβολίες για μία-δύο θέσεις, αλλά για τους υπόλοιπους νομίζω ότι έχω καταλήξει. Άλλη μία. Εμείς από όσο τα βάλετε έναν ψυχολογίας, διάβασε κάποιες δηλώσεις στο παιχτό ότι είναι σπουδαίο μας της Κυριακής, αλλά κομβικό. Πάσα πέντια τη λίγη και δύο αποτελέσματα της Κυριακής. As today and as every game we play for the win. The problem is that in football could happen everything, but we are going to play for the 3 points that are us. Και όπως σε κάθε παιχνίδι, όπως και σήμερα, θα μπούμε στο γήπεδο για να πάρουμε τη νίκη, αλλά στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν τα πάντα, αλλά εμείς το σκεπτικό μας είναι πάντα και στο παιχνίδι της Κυριακής θα μπούμε για τους 3 βαθμούς. This is our mentality, this is our way to think about games. And yes, who told you that is not a final? Yes, it's not a final because we are first and there are other games to be played. Even with our winning game, we have to pay very high level of concentration until the end of the league. Αυτή είναι η νοοτροπία μας, αυτός είναι ο τρόπος σκέψης που έχουμε στην ομάδα και όποιος σας είπε ότι το παιχνίδι της Κυριακής δεν είναι τελικός, έχει δίκιο, γιατί είναι ένα παιχνίδι, έχουμε άλλα 9 παιχνίδια που θα πρέπει να προσέξουμε και σε αυτά για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Τελευταία ερώτηση. Μέσα σε αυτή τη λογική των πολλών δοκιμών, ωραία, γιατί δεν το Because I consider that the goalkeeper has to have games in his legs, to be always focused, and because he's the best goalkeeper in Greece. Γιατί θεωρώ, είμαι της άποψης ότι ο τερματοφύλακας πρέπει να έχει παιχνίδια στα πόδια του, να έχει χρόνο συμμετοχής, να είναι πάντα συγκεντρωμένος και γιατί θεωρώ ότι ο Πασχαλάκης είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στην Ελλάδα.